Μαγειρεύουμε πιπεριές, γιατί σήμερα το θέμα μας είναι η πιπεριά. Και όχι η πιπεριά που μας έβαζε η μαμά μας όταν λέγαμε κακά λόγια στο στόμα ή καυτερή. Εμείς θα μαγειρέψουμε γλυκές πιπεριές, σερμπετλίδικες. Λοιπόν, για να κάνουμε αυτή την υπέροχη συνταγή, θέλουμε πολλά υλικά. Αλλά πρώτα, θέλω να σας πω για την καταγωγή της πιπεριάς, που είναι η Κεντρική και η Νότια Αμερική. Όταν ερχόντουσαν τα καράβια και οι ερευνητές, φέρανε την πιπεριά στην Ευρώπη και όχι μόνο. Εμείς χρησιμοποιούμε τις πιπεριές σε πάρα πολλές μαγειρικές μας. Σαν ψητές, ομές σε σαλάτα, μια ωραία χωριάτικη με μπόλικη πράσινη πιπεριά. Καυτερή που κάνουμε τυροσαλάτα, πιπεριές γεμιστές, πιπεριές ξυδάτες. Ό,τι θέλετε κάνετε με αυτό το υπέροχο ευλογημένο υλικό που υπάρχει μπόλικο και στην ελληνική γη. Θα ξεκινήσω τη συνταγή μου λέγοντας τα υλικά. Για τις γεμιστές πιπερίτσες μου θα χρειαστώ πιπεριές κίτρινες, κόκκινες και πράσινες. Εγώ έχω αυτό το μεγάλο ταψί, θα το γεμίσω όλο. Εσείς θα βάλετε τόσες πιπεριές ανάλογα με το ταψί που διαθέτετε. Θα χρειαστώ για αυτές εδώ που είναι περίπου 3, 6, 9, 12, 15, 18 πιπεριές, ένα ποτήρι ρύζι καστανό. Θέλω ένα ποτηράκι πληγούρι, θα τα βάλω τα δυο μαζί. Κρεμμυδάκια, δύο κρεμμύδια θέλω, τα οποία θα τα τρίψουμε στο ρεντέ. Θέλουμε το ζουμάκι, το χυμό για να πω καλύτερα, από δύο ντομάτες, που θα τις τρίψουμε και αυτές. 4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια, κουκουνάρια, σταφίδες, αλάτι πιπέρι, ελαιόλαδο. Θα χρειαστώ αποξηραμένα βερίκοκα που θα τα βάλω εδώ στην τρυπούλα που άνοιξα στο καπάκι της πιπεριάς. Γιατί όσο ψήνει την πιπεριά και το βερίκοκο θα μελώσει και θα κατεβάσει κάτω στο ρύζι και στο πληγούρι όλη του την οστιμιά και όλη του τη γεύση. Και θα χρειαστώ βέβαια, όπως ξέρετε, όπου βάζω ντομάτα, βάζω πάντοτε και μία κουταλιά ζάχαρη και μπόλικο δυόσμο σαν αρωματικό για να μοσχοβολήσουν οι πιπεριές μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω βάλει εδώ τη φωτιά να καίει. Λίγο νεράκι. Θα ρίξω το κρεμμύδι. Θέλω το κρεμμύδι να πάρει μια ελαφριά σύβραση. Να φέρω τα υλικά κοντά μου και το πληγούρι. Εδώ. 4-5 λεπτά θέλω για το κρεμμύδι να το μπλασάρω και μετά θα ρίξω το φρέσκο κρεμμυδάκι, τα κουκουνάρια και σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα υλικά. 50 είδη πιπεριάς υπάρχουν στον κόσμο, παιδιά. Και σίγουρα πάρα πολλά από αυτά τα είδη τα έχουμε και στην Ελλάδα. Έχουμε τις πιπεριές στις φλάσκες, έχουμε την πιπεριά κέρατο, έχουμε την πιπεριά φλωρίνης, έχουμε την τζούσκα, μια μικρή πιπεριά που είναι και καυτερή. Έχουμε μικρές κόκκινες, μικρές πράσινες πιπερίτσες. Πάρα πολλά είδη. Κοιτάζω εδώ τώρα το κρεμμυδάκι μου. Πάει μια χαρά. Και θέλω να σας πω ότι οι πιπεριές πρέπει να υπάρχουν στη διατροφή μας. Γιατί είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά που κάνουν πολύ καλό στην υγεία μας και στον οργανισμό μας. Θα ρίξω τώρα το φρέσκο το κρεμμυδάκι. Και τώρα μπορώ να βάλω το ελαιόλαδο, όχι πολύ. Θα κρατήσω το περισσότερο ελαιόλαδο για να το βάλω στο τέλος. Θα ρίξω το ρύζι. Πληγούρι. Θρεπτικά συστατικά. Όλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του οργανισμού και στην καλή υγεία. Ειδικά αυτόν τον καιρό πρέπει να δυναμώνουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και τι καλύτερο από τα δώρα που μας δίνει η φύση. Πρέπει να τα χρησιμοποιούμε όλα, ό,τι μας δίνει η μάνα γη. Έριξα τα κουκουνάρια.
σταφίδες μαύρες κορινθιακές. Αντιοξειδωτικές, παιδιά. Και θα βάλουμε το χυμό ντομάτας. Ωχ, με σκοβόλησαν. Και θέλω τώρα να ρίξω το πιπεράκι. Αρκετό αλατάκι. Τα γεμιστά θέλουν το αλατάκι τους. Και θα πάρω το ψαλίδι μου να κόψω βιός μου. Απ' εδώ. Ένα κλαδάκι. Δεύτερο κλαδάκι. Τρίτο κλαδάκι. Είναι αρκετά. Πάμε να κόψουμε το δυος μου, να μας σκοβολήσουν τα γεμιστά μας. Από τα ωραιότερα φαγητά. Και όχι μόνο για το καλοκαίρι, και για το φθινόπωρο, και για την άνοιξη. Φαγητό για όλες τις εποχές. Θα ρίξω πολύ λίγο νερό, είναι αρκετό. Θα σβήσω την εστία. Και έτοιμη γέμισή μου, λαχταριστή και μοσκοβολιαστή. Και τη ζαχαρίτσα. Ένα τελευταίο ανακάτωμα και είμαστε έτοιμοι να γεμίσουμε αυτά τα υπέροχα γεμιστά. Οι χρωματιστές πιπεριές μου προέρχονται από την ίδια ποικιλία φυτών, απλά τις κόβουν σε διαφορετικούς χρόνους ορίμανσης. Γι' αυτό και βλέπετε κίτρινη, λίγο πιο πράσινη, λίγο πιο σκούρη πράσινη, κόκκινη, εκεί οφείλεται αυτό. Αρχίζω και τις γεμίζω. Δεν θα τις γεμίσω μέχρι επάνω, γιατί το ρύζι θα φουσκώσει και θα αυξηθεί. Οπότε μην ξεχυλήσει και φύγει έξω. Σαν μια παλέτα ζωγραφικής δεν είναι, παιδιά. Το μέγιστο της βιταμίνης C μπορούμε να το πάρουμε εάν φάμε τις πιπεριές ομές και όχι μαγειρευτές, δηλαδή ψιλοκομμένες πάνω σε μια υπέροχη σαλάτα. Και τώρα τι θα κάνουμε. Έχω εδώ τα αποξηραμένα βερίκοκα. Σε κάθε τρυπούλα που άφησα εδώ πάνω θα βάλω ένα αποξηραμένο βερίκοκο. Θέλω να δείτε, αγαπημένοι φίλοι, στον πάτο από το ταψάκι μου έβαλα ό,τι κομμάτια είχα από περίσσεμα από άνηθο, περίσσεμα από κλαδάκια δυός μου, βασιλικού, κρεμμυδάκια. Αν έχετε σπίτι σας κομμένα καρότα που δεν θα τα χρησιμοποιήσετε. Όλα αυτά τα έβαλα στον πάτο από το ταψί, γιατί εκεί πάνω θα κουμπίσουν οι πιπεριές μου και θα ψηθούν με όλες αυτές τις γεύσεις. Φλούδες από ντομάτες, από τις ντομάτες όλες που έτριψα στο ρεντέ, ό,τι φλούδα μου περίσσεψε, την έβαλα και αυτή κάτω. Βλέπεις, έτσι δεν είναι, έβαλες την κάμερα. Για κοίτα λίγο, εδώ έχει κρεμμυδάκια. Εδώ έχει φύλλα και κλαδάκια από άνηθο. Κοίτα, εκεί έχει ντοματούλες. Λίγο νεράκι στο ταψάκι μου
Και τώρα, όπως είπα και πριν, θα περιχύσω με λίγο λαδάκι όλες τις πιπεριές. Τέλεια. Και θα βάλω αλατάκι. Φρεσκοτριμμένο ανθό αλατιού. Από λίγο πάνω σε κάθε πιπεριά. Και λίγο πιπεράκι. Θα βάλω το καπάκι μου, θα το κλείσω σαν να είμαστε σε γάστρα μέσα. Έχει εδώ και την τρυπούλα, οπότε παιδό θα βγει και ο ατμός και έφυγα για το φούρνο. Είναι και ασήκωτα, φεύγω. Ο φούρνος μου είναι αυτοκαθαριζόμενος με δύο τρόπους, είτε με πυρόλυση είτε με υδρατμούς. Και έτσι εγώ έχω περισσευούμενο χρόνο για να κάνω ό,τι άλλη δουλειά θέλω. Όση ώρα περιμένουν να ψηθούν τα γεμιστά μου στο φούρνο, τι κάνω? Ένα μεζεδάκι με κόκκινες πιπεριές φλωρίνης που είχα πάρει μαζί με τις πιπεριές τις άλλες, τις πολύχρωμες, και είπα, τι θα κάνω, τις έβαλα στο φούρνο, τις έψησα. Μετά τις έβαλα σε μία σακουλίτσα, έκλεισα τη σακούλα, από τον ατμό που δημιουργήθηκε εκεί μέσα, μου ήταν πολύ εύκολο μετά να τις ξεφλουδίσω. Και βουαλά, ξεφλουδισμένες έτοιμες, τι θα κάνω, θα ρίξω λίγη κάπαρη. Θα χρειαστώ και λίγο ξύδι. Γνήσιο ελληνικό ξύδι με 7 βαθμούς οξύτητα και με ιστορία 80 χρόνων. Και το ξυδάκι. Και τώρα θα βάλω και λίγο λαδάκι. Ο μεζές είναι έτοιμος, παιδιά. Περιμένω τώρα περίπου 35 με 40 λεπτά. Βγάζω και τις πιπεριές και επανέρχομαι. Αχνιστές οι πιπεριές μου και καλοψημένες. Τις φαντάζομαι στο κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι, παιδιά. Πολύχρωμες, δίπλα με μια ωραία χωριάτικη σαλάτα. Με το μεζεδάκι που κάναμε με τις πιπεριές φλωρίνης, κάπαρι, ξύδι και λαδάκι. Και δίπλα φέτα τυράκι και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Χαρά, ευτυχία και αγάπη. Σε οικογενειακό τραπέζι όλα αυτά. Μία κίτρινη, μία κόκκινη, υπέροχα, και μία πράσινη. Οι πιπεριές, εδώ τώρα θα δείτε πιο καθαρά, έχουν πάρει όλα τα αρώματα από αυτά που βάλαμε στον πάτο του ταψιού μας. Και τι θα κάνουμε, αυτό το ζουμάκι που έμεινε εδώ τώρα, θα το πάρω σε μια κατσαρολίτσα. Θα το βράσω αρκετή ώρα με όλα αυτά τα υλικά που έχει μέσα. Λίγο από τα ριζάκια που έπεσαν, οι ντομάτες, ο άνηθος, τα κρεμμυδάκια. Όλα αυτά μαζί, μετά που θα τα βράσω, θα τα περάσω από το μπίμερ και θα τα χρησιμοποιήσω για σαλτσούλα πάνω από τις πιπεριές μου. Και θα πω μια γλυκιά καλή όρεξη.